Θα ξεκινήσω σημειώνοντας πως είναι αυτονόητο ότι το εκδοτικό του κουκουέ, η σύγχρονη εποχή, δεν θα μπορούσε παρά να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα βιβλίο σαν αυτό του Γιώργου Ρούση, το οποίο προσδιορίζει ρητά ως βασική στόχευσή του την ανάδειξη του ταξικού χαρακτήρα της αστικής δημοκρατίας. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο στόχος δεν επιδιώκεται με ένα στεγνό τρόπο, αλλά ζωντανά, διαλεκτικά, μέσα στην κίνηση τόσο του ίδιου του αντικειμένου μελέτης του, όσο και της προσπάθειας θεωρητικής πρόσληψής του κατά την πορεία γέννησης, ανάπτυξης και παρακμής των καπιταλιστικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων. Πολλά από τα θεωρητικά και πολιτικά συμπεράσματα του βιβλίου εμφανίζονται και σε επεξεργασίες του Κουκουέ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι, όπως είναι φυσικό, σε αυτό περιλαμβάνονται και προσωπικοί προβληματισμοί και απόψεις συγγραφέα. Έχει σημασία, νομίζω, να ξεχωρίσω με σαφήνεια τέσσερα βασικά προτερήματα του βιβλίου. Πρώτον, προβάλλει τον ιστορικό χαρακτήρα και την οικονομική βάση του αστικού κράτους, αλλά και συνολικά της κρατικής μορφής οργάνωσης κοινωνίας. Δεύτερον, φωτίζει την ταξική ουσία της αστικής δημοκρατίας ως μορφής της δικτατορίας του κεφαλαίου, τη σχέση της με την άλλη μορφή αυτής της δικτατορίας, δηλαδή το φασισμό, αλλά και τις διαφοροποιούμενες ιστορικά αναλογίες ανάμεσα στη βία και τη συνένεση που έχει ανάγκη αυτή η εξουσία, αυτή η δικτατορία για την απόσπαση της λαϊκής συνένεσης. Παρεπιπτόντως, ιδιαίτερα εύστοχη είναι εδώ η υπενθύμηση και επιστράτευση από τον συγγραφέα του μακιαβελικού διδύμου Λιοντάρη Αλεπού για την ανάδειξη του συνδυασμού πυγμής και δόλου από την πλευρά του αστικού κράτους. Το τρίτο προτέρημα έχει να κάνει με το ότι το βιβλίο αναδεικνύει τη Φενάκη και τον τυπικό, τον προσχηματικό χαρακτήρα της πολιτικής ισότητας ανάμεσα σε οικονομικά και κοινωνικά άνισους ανθρώπους, καθώς και της ελευθερίας σε συνθήκες καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Και τέταρτον, δείχνει το συμπληρωματικό και όχι αντιθετικό, όπως συνήθως πιστεύετε, χαρακτήρα της σχέσης ανάμεσα στην καπιταλιστική αγορά και το αστικό κράτος. Τον κρατισμό δηλαδή της καπιταλιστικής αγοράς, ο οποίος για παράδειγμα εκφράζεται τόσο στις κρατικοποιήσεις όσο και στις ιδιωτικοποιήσεις. Πρόκειται αναμφισβήτητα για εξαιρετικά σημαντικά βόλια στον ιδεολογικό πολιτικό πόλεμο για το κέρδισμα των συνειδήσεων των πρωτοπόρων εργαζομένων, για την ιδεολογική αντεπίθεση του πρωτοπόρου τμήματος της εργατικής τάξης απέναντι στην αλωτριωμένη, την αποξενωμένη συνείδηση που αυθόρμητα τροφοδοτούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και συνειδητά ενισχύει η αστική, κρατική και πολιτική εξουσία. Πρόκειται για σημαντική συμβολή στην αντιπαράθεση με τις πολυπίκυλες θεωρητικές και πολιτικές προσλήψεις της αστικής δημοκρατίας ως καθαρής δημοκρατίας, χωρίς ταξικό πρόσημο, ως ταξικά ουδέτερης δημοκρατίας που εκφράζει ή πρέπει να εκφράζει το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, στο βιβλίο καταγράφονται και μια σειρά απόψεις και προβληματισμοί του Γιώργου Ρούση γύρω από κάποια κεντρικά ζητήματα της στρατηγικής του κομμουνιστικού κινήματος αλλά και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Πρόκειται για ζητήματα στα οποία και το Κουκουέ έχει διατυπώσει την άποψή του μέσα από συλλογικές επεξεργασίες αλλά και από θεματικές μελέτες, σαν αυτές που αναφέρονται στον πρόλογο της σύγχρονης εποχής στην έκδοση. Σε αυτό το πρόλογο τονίζεται ότι πυρήνας αυτών των επεξεργασιών του κόμματος είναι ότι το αστικό κράτος δεν μπορεί ούτε να λειτουργήσει ούτε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της εργατικής τάξης, όποια μορφή διακυβέρνησης και αν έχει η δικτατορία του κεφαλαίου. Το αστικό κράτος με το σύνολο των λειτουργιών του, με το συνδυασμό της καταστολής και της ενσωμάτωσης, διασφαλίζει την ανεμπόδιστη συνέχιση της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου και με αυτή την έννοια δρά ως συλλογικός καπιταλιστής. Δηλαδή, εκφράζει τα συλλογικά συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης, χωρίς φυσικά αυτό να αποκλείει και τις άμεσες σχέσεις ανάμεσα στις καπιταλιστές και τμήματα του κρατικού μηχανισμού. Διασφαλίζει επίσης την ύπαρξη των γενικών, οικονομικών, πολιτικών, ιδεολογικών προϋποθέσεων της καπιταλιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και κερδοφορίας. Με λίγα λόγια, προσπαθεί να ξεπεράσει τη μοιοπία προς την οποία αναγκαστικά τείνουν οι μεμονωμένοι κεφαλαιοκράτες κατά τη μανιώδη και επιβαλλόμενη από τον ίδιο τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό,
επιδίωξη της μέγιστης δυνατής κερδοφορίας. Φυσικά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμμετέχει σε θεσμούς όπως οι εκλογές και το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, δεν το κάνει αυτό έχοντας αυταπάτες για το χαρακτήρα και το ρόλο του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτοί δεν αποτελούν αγωγούς ανάπτυξης ριζοσπαστικής επαναστατικής συνείδησης, αλλά το αντίθετο, υπηρετούν την αποτροπή της και τη σταθερότητα του εκμεταλλευτικού συστήματος. Η συμμετοχή του ΚΚΕ σε αυτούς τους θεσμούς υπηρετεί στόχους όπως οι εξής. Η αποκάλυψη του ρόλου τους ως οργάνων της εξουσίας της εκμεταλλεύτριας αστικής τάξης, η βελτίωση της δυνατότητας αποκάλυψης και παρεμπόδιση των αστικών επιδιώξεων, η διεύρυνση της εργατικής λαϊκής αντικαπιταλιστικής πρωτοπορίας, η προβολή της δυνατότητας και αναγκαιότητας κομμουνιστικής οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Αγαπητοί συντροφοί και φίλοι, τόσο η εμπειρία του δικού μας κόμματος, όσο και αυτή του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, δείχνει ότι οποτεδήποτε αυτό γλίστρησε κάτω από την πίεση των περιστάσεων, αλλά κυρίως των θεωρητικών αδυναμιών του, στην αντίληψη ότι η κατάληψη τμήματων του αστικού κράτους από το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να αξιοποιηθεί για την επαναστατική ανατροπή, ή ότι η αστική δημοκρατία πρέπει να στηριχτεί γιατί αποτελεί την πλέον πρόσφορη μορφή για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, οι συνέπειες ήταν οδυνηρές. Η συνειδητή ή ασυνείδητη αποδοχή τέτοιων αντιλήψεων οδήγησε σε στρατηγικές επιλογές που διάβρωναν αργά αλλά σταθερά τον επαναστατικό χαρακτήρα των κομμουνιστικών κομμάτων, περιόριζαν τη δράση τους εντός των ορίων της νομιμότητας του καπιταλισμού και της κοινοβουλευτικής πάλης, απειλούσαν να τα μετατρέψουν σε πολιτική ουρά της εκάστοτες σοσιαλδημοκρατίας. Και φυσικά, χωρίς την ύπαρξη ενός ΚΚ με ουσιαστικά επαναστατική στρατηγική, η εργατική τάξη και το κίνημά της έχαναν την πολιτική τους αυτοτέλεια, έχαναν τη δυνατότητα να διαχωρίζονται από τις επιδιώξεις της κυρίαρχης τάξης και των ανώτερων μεσαίων στρωμάτων. Ολόκληρη εμπειρία από τη συμμετοχή ή στήριξη αστικών κυβερνήσεων από κομμουνιστικά κόμματα κατά τη δεκαετία του 1930 και τη γραμμή των λαϊκών μετόπων, έως και τα μεταπολεμικά παραδείγματα της Χιλής, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, οδηγούν αδύρυτα στο συμπέρασμα που εύπλωτα τόνισε η Ρόζα Αρμπούλ Λούξεμπουργκ, όταν σημείωνε ότι κάθε προσπάθεια κατάκτησης του αστικού κράτους από ένα επαναστατικό κόμμα οδηγεί αντικειμενικά στην κατάκτηση του επαναστατικού κόμματος από το αστικό κράτος. Δεν χρειάζεται όμως να πάμε τόσο πίσω στον χρόνο. Ας σκεφτούμε τη σημασία των παραπάνω συμπερασμάτων για τη σημερινή πάλη των κομμουνιστών στη χώρα μας. Ας σκεφτούμε τι συνέπειες θα είχε για το επαναστατικό, αλλά ακόμα και για το εργατικό κίνημα της χώρας μας, αν το ΚΚΕ, υιοθετώντας άρρητα τις οπορτουνιστικές αντιλήψεις για το κράτος και τη δημοκρατία, είχε υποκύψει στην πίεση του συστήματος για συμμετοχή ή στήριξη στην κυβέρνηση της πρώτης φορά αριστερά. Εκείνη την περίοδο η ίδια η ζωή έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και με ιδιαίτερα οξυμένο τρόπο ακριβώς εκείνα τα ζητήματα που πραγματεύεται το βιβλίο του Γιώργου Ρούση, τα ζητήματα της αστικής δημοκρατίας και του αστικού κράτους. Όπως έχουμε εκτιμήσει συλλογικά στο κόμμα μας, η στάση του την κρίσιμη τριετία 2012-2015, την τριετία κατά την οποία κυοφορήθηκε μια σημαντική αναμόρφωση του αστικού πολιτικού σκηνικού με βασικό στοιχείο την ανάδειξη του πρώην οπορτουνιστικού ΣΥΡΙΖΑ σε αστικό κυβερνητικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, αποτέλεσε μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον του εργατικού λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, η οποία ταυτόχρονα είχε και διεθνείς διαστάσεις. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πώς κατάφερε το ΚΚΕ να πάει κόντρα στο ρεύμα της ενσωμάτωσης και της υποταγής, πώς κατάφερε παρά τις τεράστιες πολιτικές και εκλογικές πιέσεις να κρατήσει ψηλά τη σημαία της ταξικής πάλης, τη σημαία της πάλης απέναντι στο αστικό κράτος και τις κυβερνητικές εφεδρίες του, πώς κατάφερε να αναμετρηθεί με το χυμαρόδες κύμα αυταπατών περί εύκολων κυβερνητικών λύσεων εντός των τυχών του συστήματος και μάλιστα μέσα από τους ίδιους τους θεσμούς του. Αυτή η στάση του κόμματός μας θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη αν δεν είχε προηγηθεί μια πορεία αποκατάστασης των επαναστατικών χαρακτηριστικών του μετά τις αντιπαναστατικές ανατροπές της περίοδου 1989-1991. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη αν η μεγάλη πολιτική πρόκληση της περίοδου 2012-2015 έβρισκε το ΚΚΕ εγκλωβισμένο σε αντιλήψεις που συνδέονται με τα πολυπίκυλα μεταβατικά προγράμματα τα οποία προπαγανδίζουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του αστικού κράτους και της αστικής δημοκρατίας προς όφελος της σταδιακής προσέγγισης του σοσιαλισμού. Απέναντι σε τέτοιες στρατηγικές επιλογές
που υποστηρίζουν τη δυνατότητα σταδιακής κατάκτησης της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας μέσα από τους αστικούς θεσμούς, το ΚΚΕ επανέφερε στο προσκήνιο τον κεντρικό ρόλο της αντικειμενικά διαμορφούμενης επαναστατικής κατάστασης και τα σχετικά διακριτά καθήκοντα που τίθενται στο κόμμα μας σε συνθήκες επαναστατικής και μη επαναστατικής κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, όπως ξεκαθαρίζεται και στο πρόγραμμά του, το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις του σήμερα σε μη επαναστατικές συνθήκες, στην ιδεολογική και πολιτική πάλη για την απόσπαση όσο το δυνατόν πιο κρατιών εργατικών λαϊκών μαζών από την αστική ιδεολογία, για τη συγκέντρωση πρωτοπόρων δυνάμεων σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, για την οργάνωση της πολιτικής αντεπίθεσης της εργατικής τάξης, ώστε σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης αυτή η δύναμη κρούσης να είναι σε θέση να καθοδηγήσει τις μάζες της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, που πλέον θα βγαίνουν ορμητικά στο προσκήνιο της ταξικής πάλης, με στόχευση στην ανατροπή της αστικής εξουσίας. Αγαπητοί φίλοι, πέραν των συμπερασμάτων της αστικής δημοκρατίας, αλλά και ως αυτονόητη συμπλήρωση της μελέτης αυτών των ζητημάτων, το βιβλίο του Γιώργου Ρούση αναδεικνύει και το ριζικά διαφορετικό και ανώτερο χαρακτήρα της δημοκρατίας στον σοσιαλισμό. Ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζει εμφατικά το στόχο της απονέκρωσης ακόμα και αυτής της δημοκρατίας, στο πλαίσιο της απονέκρωσης του σοσιαλιστικού κράτους και του κράτους γενικά, κατά την πορεία της κοινωνίας προς την ακρατική κομμουνιστική αυτοδιεύθυνσή της. Στο βιβλίο τονίζεται επίσης εμφατικά ένα εξαιρετικά σημαντικό συμπέρασμα, η συζήτηση γύρω από το οποίο ταλαιπώρησε για δεκαετίες το κομμουνιστικό κίνημα. Αυτό δεν είναι άλλο από το ότι οι δύο φάσεις της κομμουνιστικής κοινωνίας, η σοσιαλιστική και η κομμουνιστική, αποτελούν ακριβώς δύο φάσεις ανάπτυξης της ίδιας κοινωνίας και όχι δύο αυτοτελείς διακριτούς κοινωνικούς σχηματισμούς. Ρητά δηλώνεται στις σελίδες του βιβλίου ότι ο σκοπός της ανώτερης της κομμουνιστικής φάσης είναι εκείνος που νοηματοδοτεί την κατώτερη, τη σοσιαλιστική φάση. Πρόκειται για ένα συμπέρασμα στο οποίο επέμεινε και το κόμμα μας στην απόφαση του 18ου Συνεδρίου του για το Σοσιαλισμό, στην οποία αναφέρονταν ότι η πλήρης επικράτηση των ομοτελειών του κομμουνισμού προϋποθέτει το ξεπέρασμα των στοιχείων ανοριμότητας που χαρακτηρίζουν την κατώτερη βαθμίδα του, το σοσιαλισμό. Αυτή η θεωρητική τοποθέτηση, η οποία έχει αποκρισταλωθεί και στο πρόγραμμα του κόμματός μας, έχει άμεσες συνεπαγωγές όσον αφορά το ζήτημα της στρατηγικής επεξεργασίας των κομμουνιστών. Η κατανόηση του σοσιαλισμού ως μιας διακριτής κοινωνίας που δεν είναι ούτε καπιταλιστική, ούτε κομμουνιστική, αλλοιώνει τον επαναστατικό χαρακτήρα της στρατηγικής των κομμουνιστών σε συνθήκες καπιταλισμού, καθώς θολώνει τον πραγματικό κοινωνικό στόχο, αλλά και κατά τη διάρκεια κατά την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, θολώνει την κατεύθυνση επίλυσης των αντιφάσεων που αναπόφευκτα αναδύονται, υποτιμά τη σκληρότητα της ταξικής πάλης και φέρει το σπέρμα της καπιταλιστικής παλινόρθωσης. Το ξεπέρασμα των στοιχείων κομμουνιστικής ανοριμότητας του σοσιαλισμού προϋποθέτει φυσικά με τη σειρά του τη δημιουργία των οικονομικών και ιδεολογικών προϋποθέσεων της απονέκρωσης του εργατικού κράτους, κάτι που αυτόματα προσδίδει και ένα σχετικά μακρόχρονο χαρακτήρα, όπως αποδείχθηκε και από την ίδια την πείρα της πρώτης προσπάθειας οικοδόμησης της νέας κοινωνίας στον 20ο αιώνα. Αρκεί να φέρουμε στο νου μας τη συνθετότητα των ζητημάτων που έχει να λύσει η νέα κοινωνία, αλλά και τις συνθήκες στις οποίες θα κληθεί να το κάνει. Η μετάβαση από την κατώτερη, από την ανώριμη κομμουνιστική προς την όριμη κομμουνιστική κοινωνία, είναι μια διαρκής πάλη για την εξάλληψη κάθε μορφής ομαδικής και ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα και τα προϊόντα παραγωγής και της μικροαστικής συνείδησης που έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Είναι αγώνας για τη διαμόρφωση κομμουνιστικής συνείδησης και στάσης στην άμεσα κοινωνική εργασία. Είναι σκληρή πάλη απέναντι στην αντεπαναστατική δράση στο εσωτερικό των σοσιαλιστικών κρατών, που αναπόφευκτα θα συνδέεται με τις επιδιώξεις των σαφώς πλειοψηφούντων στην αρχή, καπιταλιστικών κρατών για την ανατροπή αυτής της σοσιαλιστικής εργατικής εξουσίας. Με λίγα λόγια, είναι ένας γενικευμένος πόλεμος απέναντι σε ένα παρελθόν χιλιετηρίδων ταξικής εκμετάλλευσης και βίας και σε ένα παρόν φανερής και κρυφής αντιπαναστατικής βίας. Το σοσιαλιστικό κράτος και οι νέοι λαογέννητοι θεσμοί του, οι οποίοι αναπτύσσονται στο έδαφος του τσακίσματος των αστικών θεσμών, είναι το όργανο που έχει εργατική τάξη για να διεξάγει με επάρκεια αυτόν τον πόλεμο απέναντι στους εχθρούς της. Με άλλα λόγια, είναι όργανο της ταξικής πάλης, η οποία συνεχίζεται με άλλες μορφές και σε νέες συνθήκες στο σοσιαλισμό.
Φυσικά, αυτό το κράτος δεν έχει μόνο αμυντική, κατασταλτική, οργανωτική λειτουργία, αλλά και δημιουργική, οικονομική, πολιτιστική, διαπαιδαγωγική. Ο ανώτερος χαρακτήρας της σοσιαλιστικής δημοκρατίας εκφράζεται, όπως απορρέει και από την ανάλυση του βιβλίου, στην ενεργητική συμμετοχή της εργατικής τάξης και γενικότερα του λαού στη διαμόρφωση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, στην επίλυση όλων των παλιών αντιφάσεων και των κοινωνικών ανισοτήτων, στον έλεγχο της διεύθυνσης των παραγωγικών μονάδων, των κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών όλων των οργάνων εξουσίας από κάτω ως πάνω. Σύμφωνα μάλιστα με το πρόγραμμα του ΚΚΕ, θεμέλιο αυτής της εργατικής εξουσίας είναι ο χώρος δουλειάς. Η παραγωγική μονάδα, η κοινωνική υπηρεσία, η διοικητική μονάδα, ο παραγωγικός συνεταιρισμός. Και φυσικά, σε όλη αυτή την πορεία, τη δύσκολη πορεία, καθοριστικός είναι ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο ως ιδεολογική πολιτική πρωτοπορία της εργατικής τάξης αποτελεί την καθοδηγήτρια δύναμη της επαναστατικής εργατικής εξουσίας της δικτατορίας του Προλεταριάτου. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το βιβλίο του Γιώργου Ρούση θέτει, ως όφιλε, τον εαυτό του εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους. Καταπιάνεται με κέρια ζητήματα της κομμουνιστικής στρατηγικής για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης και από ιστορική σκοπιά ολόκληρης ανθρωπότητας από τα καπιταλιστικά δεσμά της. Και όπως επιβάλλεται από το ίδιο το αντικείμενό του, πειραματίζεται, προτείνει, οραματίζεται. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους πρέπει να διαβαστεί από όσους έχουν θέσει τη ζωή τους στην υπηρεσία του μεγαλόπνοου ιδανικού της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, του εξανθρωπισμού του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ.